Με 5 οχήματα και 10 άτομα προσωπικό κατέθεσε η πυροσβεστική υπηρεσία στην οδό Λαχαναγορά στην περιοχή του Καλέ στο Διδημότυχο για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία. Ένα από τα οχήματα μάλιστα ήρθε εκτάκτος από την Ορεστιάδα με τη φωτιά να περιορίζεται, ενώ το σπίτι κάηκε ολοσχερός. Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν τις 10, σε οικία στην οδό Λαχαναγορά στην περιοχή του Καλέ στο Διδημότυχο. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, με τη φωτιά να μην εξαπλώνεται σε διπλανές οικίες. Η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στην οικία ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, ενώ όπως δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Διδημοτήχου στην Δέλτα Τηλεόραση, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία πρόκλησης της φωτιάς. Μας κάλεσαν το πρωί, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ώρα για φωτιά εδώ που βλέπετε. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Φέραμε 4 οχήματα, 3 υδροφόρα και ένα βοηθητικό. Αργότερα χρειάστηκε και ένα ακόμα από την Ορεστιάδα, σύνολο 10 άτομα. Το σπίτι πίσω μας που κάει και καίγεται λίγο ακόμα, είναι 2 όροφοι, ένα ισόγειο ημιυπόγειο και ένας πρώτος ισόγειο με κεραμοσκεπή. Τα διπλανά δεν κινδύνεψαν, από τη μία πλευρά έχει αέρα, από την άλλη έχει τούβλα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Στον ένα όροφο, στον πάνω όροφο περιορίστηκε φωτιά και ζημιές. Από ό,τι βλέπω έχει καεί ολοσχερός μαζί με την κεραμοσκεπή. Τώρα η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, μπορώ να πω. Μόνο στην κεραμοσκεπή και κάτω από αυτήν τα ξύλα της καπνίζουν και προσπαθούμε λίγο-λίγο να την τελειώσουμε. Αυτά. Υπήρχαν κάτι και μέσα την ώρα της φωτιάς. Μία κυρία από ό,τι κατάλαβα μας κάλεσε, η οποία όταν ήρθαμε ήταν ήδη απέναντι, δεν ήταν μέσα. Τη ρώτησα, δεν υπήρχε κανένας άλλος, οπότε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας άλλος, τίποτα, είναι όλοι ασφαλείς. Από τις πρώτες, από την εμπειρία σας, από τα πρώτα στοιχεία που έχετε, γνωρίζετε από τι προήλθε η φωτιά? Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα γίνει προανάκριση από το ανακριτικό μας τμήμα και θα δούμε στην πορεία τι γίνεται.